Την αντίθεσή του, στην απόφαση του 5ου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας εκφράζουν οι επαγγελματίες εστίασης της Αλεξανδρούπολης καθώς και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, με την οποία κρίθηκε παράνομη η συλλήβδην παραχώρηση του συνόλου των αγιαλών και των παραλίων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, καθώς και η μεταβίβαση σε τρίτους εκ μέρους των ΟΤΑ του δικαιώματος απλής χρήσης. Όπως λένε οι επαγγελματίες, με την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, ο κλάδος οδηγείται κυριολεκτικά στην καταστροφή. Έχουμε τόσα προβλήματα που και τώρα που πλησιάζει η καλοκαιρινή σεζόν, αν μας κάνουν κάτι τέτοιο και έχουμε πρόβλημα το πότε θα πάρουμε τις παραλίες πάλι, πότε θα βγουν να συνεννοηθούν μάλλον η κτηματική υπηρεσία, τα δικαστήρια αυτά που καταλήγουν τώρα να μας απαγορεύουν να πάρουμε τις παραλίες και μπερδέψουν πάλι την κατάσταση, είμαστε ήδη εμείς στο μετέχμιο και πάμε για βήθηση, μη μας μπρόχνουν κι αυτοί. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος από την πλευρά της πρόκειται να ασκήσει παρέμβαση κατά τη νέα δικάσιμο με την οποία το θέμα θα τεθεί στην κρίση της επταμελούς σύνθεσης του ίδιου τμήματος προκειμένου οι Δήμοι να διατηρήσουν το δικαίωμά τους. Συγχρόνως θα προτείνει στα συναρμόδια Υπουργεία νομοθετική ρύθμιση, ώστε η χρήση και η διαχείριση των ακτών να παραχωρηθεί στους Δήμους. Περιμένουμε ευτυχώς τώρα την απόφαση της ΚΕΔΕ να μπορέσει να παρέμβει και να ανατρέψει αυτή την κατάσταση ώστε να υπάρχει η υφιστάμενη κατάσταση, να μπορούν οι Δήμοι πια να παραχωρούν τις παραλίες στους ιδιώτες. Ακόμη ένα χτύπημα στον κλάδο αναμένεται να ρίξει, σύμφωνα με τον κύριο Αλαβάντα, και η γιορτή κρασιού. Όπως υποστήριξε χαρακτηριστικά, η ΤΙΕΔΑ αποφάσισε για ακόμα μία φορά για αυτούς χωρίς αυτούς. Και εμείς οι επαγγελματίες της πόλης αυτής, που είμαστε 480 επιχειρήσεις με 3.500 άτομα που απασχολούμε, έρχεται πια η ΤΙΕΔΑ να γίνεται αντίπαλός μας και να μας μαζεύει τον κόσμο και να το μαντρώνει σε ένα σημείο. 54.055 καυχιόντουσαν για πέρυσι. Εμείς το δεκαήμερο αυτό, που είναι το πιο δυνατό δεκαήμερο της σεζόν, που περιμένουμε να μαζέψουμε λίπος για το χειμώνα, αυτό το διάστημα πάμε πάλι να μας το κάνουν, να μας συρρυκνώσουν.